Μαζί μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου, κ. Παντελεήμων, και είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για την υποδοχή που είχαμε, Σεβασμιότατε, χθες τη σειρά εικόνας Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας και του Πολιούχου Τιμίου Προδρόμου στην πλατεία της Ξάνθης. Βέβαια, έγινε αυτό μετά από δική σας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πρωτοβουλία, καθώς είχαμε θλιβερά περιστατικά και στην Ξάνθη, όχι μόνο βέβαια για το βαρύ πένθος των Τεμπών, αλλά και εκεί στην ευρύτερη περιοχή σας. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Την ευχή του Χριστού, εύχομαι καλή Σαρακοστή και σε εσάς, αλλά και σε όλο το λαό μας. Όντως είναι όπως το προείπατε, πριν από το συντηρητικό δυστύχημα των Τεμπών, ένα δεκαήμερο εδώ στην πόλη μας και στην περιοχή μας γενικά, είχαμε κάποια έκτακτα θλιβερά συμβάντα. Έφυγαν άνθρωποι νέοι από τη ζωή και εντελώς ξαφνικά από εμφράγματα, από εγκεφαλικά. Κάτι που οπωσδήποτε λείπει σε όλους μας, ιδιαίτερα τις οικογένειές τους, τις βύθισε στο πένθος. Και ήταν και απέτηση έτσι του λαού να κάνουμε μια κοινή προσευχή. Στο εντωμεταξύ μεσολάβησε και το δυστύχημα στην περιοχή των Τεμπών με την φυγή των δεκάδων συνανθρώπων μας και μάλιστα των νέων παιδιών. Και έτσι χθες το απόγευμα από το μοναστήρι της Παναγίας, της Αρχαγγελιώτισσας, κατεβάσαμε την εικόνα της και από τον Μητροπολιτικό Ναό την εικόνα του Πολιούχου μας του Τιμίου Προδρόμου και με δύο αυτοκίνητα του στρατού, συνοδεία των στρατιωτών και της αστυνομίας, περίλθαν τους δρόμους της πόλεως και κατέληξαν στην κεντρική πλατεία, όπου εκεί έγινε η υποδοχή, αναπέμφθηκε μια δέηση υπέρ υγείας του λαού αλλά και ολοκλήρου του κόσμου και υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και των ανθρώπων που εδώ στην περιοχή μας έφυγαν από τη ζωή αλλά και των παιδιών εκείνων που με έναν θα λέγαμε τραγικό τρόπο έφυγαν από τη ζωή νέα παιδιά που ξεκινούσαν με όνειρα, με οράματα, είχαν επισκεφθεί τους γονείς τους για το τριήμερο της αποκριάς και επέστρεφαν όλοι στις σχολές τους να συνεχίζουν το δικό τους τον αγώνα. Και βρέθηκαν βέβαια στην αιωνιότητα. Επειδή ο τρόπος με τον οποίο έφυγαν από τη ζωή είναι τραγικός και θα λέγαμε και μαρτυρικός, είμαστε βέβαιοι ότι νέα παιδιά ήταν, ότι εκείνος ο οποίος κυριεύει και του θανάτου και της ζωής θα τους έχει κοντά του. Και αυτή είναι η μόνη παρηγοριά. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ, συνεχίζεται σε έναν άλλο κόσμο, στον κόσμο της ειρήνης. Βέβαια, επειδή είμαστε και άνθρωποι, πονάμε και ιδιαίτερα πονάνε εκείνες οι μάνες, οι οποίες περίμεναν να ακούσουν τη φωνή του παιδιού τους όταν θα έφτανε στον προορισμό. Ακούμε αυτές τις ημέρες ένα σύνθημα που ακούγοντάς το ανατριχιάζουμε. Πάρε με όταν φτάσεις. Δεν έφτασαν στον επίγειο προορισμό τους, όμως έφτασαν πρόωρα στον ουρανό. Εμείς ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους, τις σκηνές των δικαίων, να τους χαρίσει τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και στις οικογένειές τους
να σταλάξει την παρηγοριά, την ελπίδα, την υπομονή, γιατί μόνο εκείνος μπορεί να τα προσφέρει όλα αυτά στους δε τραυματισμένους αδελφούς μας, να δώσει γρήγορα την υγεία, να τους αποκαταστήσει, να επανέλθουν στις οικογένειές τους. Μετά από τη δέηση που έγινε στην πλατεία, στον καθεδρικό ναό της του Θεοσοφίας, όπου μεταφέρθηκαν εικόνες της Παναγίας και του Τιμίου Προδρόμου, έγινε η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου και οι χριστιανοί είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν. Όπως και σήμερα το πρωί τέλεσα την Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων και τώρα στις 11 και 4 και 20, πριν δηλαδή από λίγη ώρα, μεταφέρθηκαν πάλι στην Μονή εικόνα της Παναγίας και στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου η εικόνα του Πολιούχου μας. Να δώσει ο Θεός υγεία, ομόνοια σε όλο τον λαό μας, σε όλο τον κόσμο μας και ανάπαυση στις ψυχές εκείνων που βρίσκονται πια στην αιωνιότητα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλοί. Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή. Και εγώ ευχαριστώ. Χαιρετώ. Την ευχή σας. Η προσευχή λοιπόν στην Παναγία, στην καρδιά της πόλης, είδατε τις εικόνες από την Ιερά Μητρόπολη. Έστω και για λίγο ο βουβός πόνος από τα τελευταία, αλλά πάλι τα τραγικά περιστατικά και εκεί στην Ξάνθη βέβαια, αλλά και με τα Τέμπη. Καταλαβαίνετε, απάλληνε θα λέγαμε, έστω για λίγο τον βουβό αυτό πόνο. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία. Επικοινωνήσαμε, μιλήσαμε με κατοίκους, μας βλέπετε από την Ξάνθη. Και ήταν μια πρωτοβουλία λοιπόν του Μητροπολίτη, βαριά σκιά των θανάτων νέων ανθρώπων στην πόλη και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όλα αυτά γεμίζουν με θλίψη την καρδιά μας, στην αιωνιότητα τα παιδιά. Θρυνήσαμε, στερηθήκαμε νέους ανθρώπους που έφυγαν αναπάντεχα από τη ζωή, είπε ο Μητροπολίτης μόλις τώρα Ξάνθης και Περιθωρίου, κ. Παντελεήμων. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για τη σημερινή εορτή. Όσοι ως Θεοφύλακτος ο Επίσκοπος Νικομιδίας τιμάται σήμερα από την Εκκλησία μας. Και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη μας σύνδεση, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Θα πάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Κλειστό μεν το Αριστοτέλειο σήμερα, αλλά προγραμματίζονται εκδηλώσεις όπως το Συνέδριο για τις Αρχαιολογικές Εργασίες του έτους 2022. Γι' αυτό θα μιλήσουμε μετά.